Προχωράμε τώρα στις ειδικές βραβεύσεις. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαμοσφαίρης, ο Ανδρέας Μητσοτήρης, έκανε ιδιαίτερα λόγο. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαμοσφαίρησης αποφάσισε να βραβεύσει αλλά και να τιμήσει ανθρώπους που έχουν πολυετή και μεγάλη προσφορά στο άθλημα, έχοντας αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στην καλαμοσφαίρα. Ο πρώτος που θα παρευθεί, δεν έχει σημασία νομίζω η σειρά εδώ, είναι ο Γιώργος Τενιώτης για τη διαχρονική προσφορά του στο άθλημα της καλαμοσφαίρας. Παραδίδει ο στρατηγός Χαράλαμπος Λότας, Γενικός Γραμματέας της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Παραλαμβάνει ο Γιώργος Τενιώτης. Παραδίδει ο κ. Παναγιώτης Τσακρώνης, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαμοσφαίρησης, μαζί με τον κ. Γιώργο Χρυσοστόμου, αντιπρόεδρο της ΚΟΕ, και φυσικά καλούμε στο βήμα και τον κ. Σταυρίδη να παραλάβει το βραβείο του. Με το θρύλο της Ευρωπαϊκής Καλαθόσφαιρας, κυρίες και κύριοι, αυτή η τιμητική η άκληση δεν ανήκει σε μένα, ανήκει στον Γιώργο τον Μουστάκα, στον Γιώργο τον Λυκή, στον Ανδρέα τον Χαραλάμπους, στον Χρήστο τον Καρεφιλίδη, στους αδερφούς Λούι και Ντίνο Τσανκαρίδη, στον Φίβο τον Φιερό, ναι, στους 7 ενεργούς καλαθοσφαιριστές. Που είτε έπεσαν προασπίζοντας τις κεραινιώτικες θερμοπύλες, είτε αγνοούνται από τις πρώτες μέρες της βάρβαρης εισβολής. Η τιμή ανήκει στους ανθρώπους που κάτω από τις αδίξωες συνθήκες της προσφυγιάς κατάφεραν να κρατήσουν το σωματείο ζωντανό για κάμποσα χρόνια για να ακούγεται το όνομα της Κερίνιας, για να διατηρεί την αγάπη των κεραινιωτών στην ομάδα και στο άθλημα και συνάμα να αποδεικνύουν ότι οι Κελληνιώτες υπάρχουν και αγωνίζονται. Και η τιμή ανήκει σε αυτούς που πιστεύουν στην απελευθέρωση και προσδοκούν επάνωδο στα πάτρια εδάφη. Εκεί, στην τουρκοκρατούμενη μας πόλη, πίσω από εκείνον τον βουνό, με τη λερωμένη από ξένα σύμβολα πλαγιά, εκεί που θα ξαναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες η μεγάλη αγαπημένη των Κερινιωτών, η Πάκη της Κερινής. Ευχαριστώ για το. Εμείς ευχαριστούμε τον πρόεδρο της ΠΑΕΚ γιατί ήταν συγκλονιστικά αυτά που μας είπε. Επόμενη ειδική βράβευση σε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε το άθλημα για πάρα πολλά χρόνια. Πρόκειται για τον Κώστα Παναγίδη, με πολυετή και σημαντική προσφορά στην καλαθόσφαιρα. Ένας άνθρωπος που έφτασε μέχρι και τη θέση του αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, ενώ ήταν ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκαν ψηλά στην διοικητική πυραμίδα του κεραυνού, αφού
διετέλεσε Γενικός Γραμματέας αλλά και εύρος καλαθόσφαιρας αστροβολιωτών. Παρακαλέσω τον κύριο Κωνσταντιναγίδη. Επίσης, να παρακαλέσω τον Φίβο Ζαχαριάδη, Σύμβουλο Προέδρου Κυπριακής Δημοκρατίας επί θεμάτων αθλητισμού για την βράβευση.